Να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί οι ψαράδες της περιοχής εξαιτίας του φυτοπλακτών, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες στο Θρακικό Πέλαγος, ζητάει με επιστολή τον Νομάρχης Ξάνθης από την Υπουργό. Την αντίδραση του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου αλλά και της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου προκάλεσε η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου αναφορικά με την κατανομή των νέων αδειών φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Απόθεμα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Σκάλας απέκτησε πρόσφατα πιστοποιητικό για εμπορία βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, υλοποιεί το 2010 το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά τα πρότυπα Agro και Global Gap που απαιτεί η παγκόσμια αγορά. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού για εμπορία βιολογικών προϊόντων, ο παραγωγός μέλος του συνεταιρισμού που εμπορεύεται βιολογικά προϊόντα μπορεί να διακινεί την παραγωγή του μέσω του συνεταιρισμού προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό βιολογικής γεωργίας. Το ενδεχόμενο να απενταχθούν οι παραγωγοί που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στο πρόγραμμα της νητρορύπανσης ανέφερε στη Βουλή η Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Λάρισας του Πασόκ Έκτορα Νασιώκα. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε παρατυπίες στο πρόγραμμα απονητροποίησης. Να αφήσουν τα προσχήματα και να δουν πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, τονίζει με οργισμένο ύφος σε ανακοίνωσή του ο νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός.